Each time I see a little girl of 5 or 6 or 7, I can't resist a joyous urge to smile and say thank heaven. Four little girls get bigger every day. Thank heaven, four little girls, they grow up in the most delightful way. Those little eyes so helpless and appealing, one day will flash and send you crashing through the ceiling. Thank heaven, thank heaven. Thank heaven for little girls. Κάθε εποχή αγαπούσε αυτό το υλικό που δούλευα. Με αντιπροσώπευε την εποχή που τα έκανα. Σύνθεσης είναι, μεράκι είναι, όπως θέλετε πέστε το. Την οικογένειά μου και το γάμο μου και όλα αυτά, μη σας σοκάρω, να σας πω ότι αν είχα καταλάβει τον εαυτό μου, τη δημιουργία μου κτλ, δεν θα είχα κάνει οικογένεια. Θα πορευόμουν σε αυτά. Αλλά την εποχή εκείνη βέβαια έπρεπε η κοπέλα να παντρευτεί κτλ. Τώρα ο έργαμος βίος και όλα αυτά τα πράγματα, να σας πω την αλήθεια, εκ των υστέρων ίσως. Je pouvais m'en passer, που λένε και οι Γάλλοι. Είχα μάτια δίπολα, ένοχα και ντροπαλά, μάτια που δεν με ρωτήσανε, αν τρελό με καταντήσανε. Με κάψε όμως μια φωτιά από πράσινη ματιά, που το ξέρουν θα με καίει ως τα γυρατιά. Δυο πράσινα μάτια με λεύρε φαρίδες με έχουνε κάνει τρελό. Αναγγέλλομεν εις τον κόσμον ολόκληρον ότι οι Αθήνε ελευθερώθηκαν. Με ζωγραφική ξεκίνησα, πήγα στη Σχολή Καλών Τεχνών. Είδαν το σχέδιό μου λίγο πολύ στέρεο και δυνατό και μου είπαν ότι μάλλον θα μου πήγαινε καλύτερα η γλυπτική. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Ήθελα οπωσδήποτε να έχω παιδιά. Δηλαδή η μητρότητα με απασχολούσε. Και μου επευλήθη. Σώνει και καλά, παρουσιαζόταν. Ας την κάνω τέλος πάντων, της κάνω το χατήρι. Και άρχισα να σχεδιάζω.
με βόλεψε το θέμα, διότι είναι τα παιδιά, είναι το κενό που αφήνουν, είναι όλα αυτά μαζί, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει είναι η σύνθεση. Στην Biennale της Βενετίας το 1960 είχα εκθέσει αυτά τα μαύρα σίδερα. Είναι συνθέσεις οι οποίες είναι λίγο θεατρικές, σαν τα, ας πούμε, τα σκηνικά, γιατί μου δίνουν την ευκαιρία να κάνω αυτές τις αναζητήσεις που έκανα στη δουλειά μου στη γλυπτική, να τις παριστηκάζω λίγο σκηνογραφικές. Έργα που δημιουργούν χώρους. Η Αφροδίτη προσπαθεί να σταθεί. Εμείς οι γυναίκες προσπαθούμε να σταθούμε σε αυτόν τον αντροκρατούμενο κόσμο. Και προσπαθώντας με τις αιχμές μας καμιά φορά και με τα αυτά μας, να ισορροπήσουμε. Είναι ο αγώνας μας. Καλλιτέχνης εκφράζει τον εαυτό του, αυτό που είναι. Φαίνεται δηλαδή στο έργο του, τι είναι. Φοβάμαι ότι επειδή η οξύς μου είναι πολύ φιλόδοξη και φυσικά αμφιβάλλω αν θα τη φτάσω ποτέ. Είναι να δώσω μια συγκίνηση τέτοια, ανάλογη με τη συγκίνηση που μας είχε προκαλέσει στους Δελφούς η θέα του Ηνίωχου, αυτό το βλέμμα του και αυτό το, την έκφρασή του που απάνω εις την ώρα της νίκης ήδη έχει περάσει η στιγμή και υπάρχει μια θλίψη στα χείλια του και στο στόμα του. Αυτά τα συναισθήματα τα οποία είναι πέραν του γλυπτού αυτού που βλέπουμε, είναι κάτι άλλο, δεν ξέρω, είναι... Να το δώσω με τη δουλειά μου αυτή που κάνω, δηλαδή να φτάσουμε σε ένα συμβολικό με τα σχήματα, με τα, που να πηγαίνει πέραν του, ας πούμε, προσωπομορφισμού. Ο πειραματισμός με ενδιαφέρει πολύ. Κάνουμε κάτι, να το δούμε και έτσι, να το δούμε και αλλιώς, πώς θα βγει, τι θα γίνει. Ζούμε μέσα στο μάρμαρο, επομένως είναι μέσα μας. Πιο πολύ δουλεύω φορμαλιστικά, δεν είναι ο μύθος τόσο πολύ, όσο η σύνθεση. Το έργο είναι μία σκέψη απλή. Όλα αυτά τα ημικύκλια που δημιουργούν ένα θέατρο, σαν αρχαίο θέατρο. Αυτό είναι ένας άγγελος. Ναι, αυτές είναι απλοποιημένες φόρμες. Εγώ από τότε αυτά τα βλέπα να στείλονται τεράστια σε χώρους. Πάντα αυθόρμητα μιλούσα με τη δουλειά μου. Σέβομαι πολύ το υλικό, το οποίο είναι αγνό και ωραίο και διάφανο. Και η άλλη μου πλευρά εκφράζεται πιο πολύ με το σίδερο. Είμαι πιο αιχμηρή, πιο δυνατή, πιο... Είναι ανάλογα. Έψαχνα πάντα ένα χώρο, να τα βάλω εκεί. Ξέρετε, σαν παιδιά που θέλουν να τα γλιτώσω από καταστροφή. Χωρίς να το έχω προγραμματίσει ιδιαίτερα,
με κάτι φίλους που ήμουνα στο Ψηρή, ας πούμε, είδαν αυτό το κτίριο, θα ήταν ωραίο να το είχες να βάλεις τη δουλειά σου. Λέω, μακάρι να μπορούσα να το έχω. Με βοήθησαν και το απέκτησαν. Τώρα, μια φορά το έκανα. Πώς γεννάμε ένα παιδί. Το γεννάμε. Μήπως μπορούμε να προβλέψουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Είμαι Ελληνίδα. Τελείως. Δεν μπορούσα να είμαι ούτε Γαλλίδα, ούτε Αγγλέζα, ούτε τίποτα. Είμαι Ελληνίδα. Έχω γεννηθεί σε αυτό το χώρο. Λατρεύω και αγαπώ τον τόπο μου. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς τον χώρο το δικό μας, χωρίς τον ήλιο, χωρίς την ομορφιά αυτή του τόπου, χωρίς τους ανθρώπους που είναι πολλοί άνθρωποι. Είμαστε πολύ ανθρώπινοι. Μπορεί μέσα μου να αισθάνομαι μια αισιοδοξία ότι είναι η φύση τόσο ωραία, ότι δεν μπορεί παρά η ζωή να είναι ωραία, αλλά είναι πολλές φορές και πάρα πολύ τραγική βλέποντας το τι γίνεται. Αλλά η ζωή είναι ωραία και δεν πρέπει να το ξεχνάνε οι νέοι αυτό. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien. Je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie.